Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Λουκά τον Καραδήμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, τι κάνεις? Γεια σου Κώστα, καλά. Καλά είσαι? Με καλά. Συγκρίνεται ο ΠΑΟΚ ο φετινός με τον καλύτερο ΠΑΟΚ που εσύ αγωνίστηκες και θα μας πεις ποιος ήταν? Κώστα, τώρα να σου πω κάτι για αυτή τη... Τώρα κοίτα να σου πω κάτι. Πάω και είναι σε τι, περίοδο... Σε ευνηδίασα, μου έχω την εντύπωση. Ναι, με ευνηδίασα. Λοιπόν, εντάξει, είναι πολύ καλή αυτή η ομάδα. Okay, 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 okay. Λοιπόν, ποιος ήταν διαφορές. Ο καλύτερος ΠΑΟΚ που έπαιξες? Έπαιξες πολλά χρόνια. Τη φόρεσες τη φανέλα. Εντάξει, εμείς αυτές τις χρονιές που πήραμε και τα δύο κύπελλα, νομίζω ήταν η ομάδα τότε ήταν από τα περισσότερα χρόνια, ήταν από τις καλές ομάδες. Γι' αυτό σε ρωτάω. Βέβαια ήταν άλλα τα χρόνια, αλλά στις συνθήκες πάντως ήταν από τις καλές ομάδες. Η ομάδα του 2001 ή του 2003 ήταν η καλύτερη? Κούσα και δύο ομάδες ήταν καλές. Ήταν καλές. Δεν εννοώ σε ποιότητα παικτών, γιατί αυτό είναι το ένα. Και σε απόδοση, γιατί εξαρτάται και τι υλικό έχει. Ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι το ένα, ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερο υλικό από ότι είχε το 3. Ναι, είχε. Εσύ πες μου ότι δεν είναι. Δεν... Είχε. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει. Είχε καλύτερο υλικό, είχε. Αλλά και το 3 όμως, παρόλο που δεν είχε το υλικό του 1, ήταν πολύ καλή ομάδα. Μπράβο. Άρα, λες το 1 και το 3 ήταν οι καλύτερες ομάδες που εσύ αγωνίστηκες και κατά γενική ομολογία, ναι, ήταν και στο σύνολο. Διότι... Και νομίζω ήταν στο σύνολο, ήταν ναι, η καλύτερη τώρα, ομάδα. Τον επόμενο χρόνο θα μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Αν μένατε όλη εκείνη η φουρνιά... Ναι. Που πήρε το κύπελο το 2001 με Βενετίδη, Μπορμπόκη, Εγκομίτη, Οκά, Καραδίμο, Κατσαμπή, Αμπονσά, Φρούσο, Γεωργιάδη, Μπορμπόκη, Βασίλη. Δεν πήρε τυχαία το κύπελο. Κωνσταντινίδη, Παντελή. Πολύ κόσμο. Εντάξει, Παντελή καφέ. Παντελή καφέ. Ναι. Διέλυσε τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια και ήταν ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα. Και λέω τώρα, αυτός ο ΠΑΟΚ σου θυμίζει εκείνα τα χρόνια? Ο ΠΑΟΚ είδαμε χθες. Τώρα, άμα το βάλουμε και στατιστικά, δηλαδή πρέπει να το κοιτάμε και λίγο αυτό. Τώρα, δηλαδή, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Έχει 14 παιχνίδια έτητος. Έχει την καλύτερη άμυνα. Έχει 9-0 στην Τούμπα. 9, δεν κάνω λάθος. Ναι. Και είναι και η πρώτη φορά. 9-0, ναι, 9-0. Δηλαδή, τα στατιστικά είναι εκπληκτικά αυτά που έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δείχνει ομάδα που πρέπει να είναι πρώτη και με διαφορά. Και εκτός από αυτό, δείχνει και ένα ποδόσφαιρο που πρέπει να έχει μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή αυτό που έβλεπα χθες έχει ανάπτυξη τρομερή από τα άκρα, από τον άξονα, έχει τρομερό, πιέζει πάρα πολύ, έχει παίκτες με προσωπικότητα, γενικά υπάρχει στον κόσμο μια έτσι δίψα, οι ποδοσφαιριστές φαίνεται ότι το διασκεδάζουν πλέον και παίζουν για την ομάδα, έχει γίνει ένα κλίμα καλό και φαίνεται αυτό. Όλα αυτά φαίνονται μέσα στην ομάδα που βγάζει μια υγεία τώρα. Λουκά, είναι υπερβολή αυτό που καμιά φορά έτσι συνηθίζουμε να λέμε εμείς, ότι το γκολ που έχει πετύχει χθες ο ΠΑΟΚ και το γεγονός ότι ένας χαφ όπως ο Σάκοφ πατάει την γραμμή της εστίας του αντιπάλου και σκοράρει, δείχνει ότι η ομάδα τίνει να παίξει ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο? Και τίνει να παίξει ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο και είναι και δουλειά του και του προπονητή, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί να σας πω κάτι, ένας προπονητής, δεν μπορεί ένας προπονητής σε 2-3 μήνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένας προπονητής για να μάθει 25-30 διαφορετικές προσωπικότητες χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Και νομίζω ότι αρχίζει ο Λουτσέσκου, έχει αρχίσει εδώ και περίπου ένα μήνα, έχει μάθει πολύ καλά τι υλικό έχει μάθει τους χαρακτήρες. Καταρχήν πρέπει να ξέρει τους χαρακτήρες. Ξέρετε, σε μια ομάδα, το να ο προπονητής, ας πούμε, να κάνει μια παρατήρηση σε ένα ποδοσφαιριστή, πρέπει να καταλάβει τον χαρακτήρα του. Γιατί ο ποδοσφαιριστής αυτός μπορεί να μην δέχεται την παρατήρηση αυτή στο γήπεδο ή στην προπόνηση, μπορεί να τη δέχεται σε ατομικό ή μπορεί να τη δέχεται σε φιλικό ή μπορεί... Είναι λεπτομέρειες, οι οποίες ένας προπονητής πρέπει να περάσει χρόνος για να τις καταλάβει. Και για να μπορέσει αυτό να διαχειριστεί και τις προσωπικότητες που είπες, αλλά και το αγωνιστικό κομμάτι. Και για να περάσει τα πράγματα που θέλει στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, αυτό που βλέπω, έτσι, δηλαδή είναι, βγάζει μια υγεία τώρα. Κατάψε, δηλαδή βλέπεις πως πανηγυρίζουν οι παίκτες, πως πανηγυρίζει ο κόσμος, δηλαδή πως υπάρχει ένα κλίμα καλό. Φαίνεται είναι τα αποδυτήρια πλέον είναι καλά. Αυτό το καταλαβαίνει και ο τελευταίος νομίζω και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε κι εσείς που είστε πιο κοντά στην ομάδα.
Γίνεται πολύ κουβέντα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα που ο ΠΑΟΚ έχει την επιλογή του Αζεβέδο, ενός νέου ποδοσφαιριστή που αποκτήθηκε ως αριστερός μπακ, για το πότε ο Λουτσέσκου και αν τελικά θα πάρει την απόφαση να μετατοπίσει τον Βιερίνια από τη θέση του αριστερού μπακ στη θέση του αριστερού εξτρέμ που είναι και η φυσική του. Εσύ τον καταλαβαίνεις τον προπονητή που το σκέφτεται πολύ και ίσως τελικά δεν το κάνει κιόλας ποτέ? Μάμα του βγαίνει τώρα αυτό με τη Βιερίνια εκεί πέρα, γιατί να το κάνει? Και πω και εγώ, όχι, να σου πω κάτι, υπάρχουν στιγμές μέσα στο πρωτάθλημα και γενικά μέσα στην περίοδο να το κάνει κάποια στιγμή. Και να μην το κάνει και καθόλου, δεν θα χαλαστεί κανένας. Ακριβώς, γιατί και ο Βιερίνια τα τελευταία χρόνια έπαιζε σε αυτή τη θέση. Ένας παίκτης από πίσω μπορεί να κάνει πολλές προσπάθειες και ειδικά μέσα στην Τούμπα χρειάζεται και παίκτης επιθετικογενής όπως είναι ο Βιερίνια, μην γελιόμαστε τώρα, είναι ακριβώς επιθετικός. Αλλά το να ξεκινάς και από πίσω να έχεις και άλλη επιλογή. Σε αυτό δεν χαλάει και κανένα. Βέβαια όλοι θέλουμε να τον βλέπουμε μπροστά στο Βιερίνια. Νομίζω θα υπάρχουν μάτσες που θα παίξει και μπροστά. Γιατί τον βλέπουμε καθόλου πίσω? Ακριβώς. Δηλαδή θες, αν δεις έτσι με ηρεμία το παιχνίδι, ναι, πατάει περιοχή σε πάνω από 7-8 φάσεις. Χωρίς να υπολογίζεται σε πόσες... από αριστερά ξεκινάει η φάση ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει παίκτη στην Ελλάδα που μπορεί να συγκριθεί σήμερα με τον Βιερίνια, Λουκά. Σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει παίκτη που μπορεί να συγκριθεί μαζί του. Ο Βιερίνια έρθει στην κατάσταση που έπρεπε να έρθει. Εγώ σαν την κατάλληλη στιγμή. Ναι, ναι. Είναι δεδομένο. Έχει χρόνια ποδοσφαίρου. Είναι φορτωμένο, Λουκά, εμπειρίες από ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, με αυτοπεποίθηση τρελή. Και εκτός από αυτό, Κώστα βγάζει και την προσωπικότητά του το μέσα και φαίνεται αυτό τώρα. Του χρειαζόταν να βγάζει την προσωπικότητά του. Αυτό είναι και ο λόγος για τον και οποίο. Ήταν ένα σημείο, και ήταν ένα σημείο, να σου πω κάτι τώρα, κακά τα ψέματα του ΠΑΟΚ, χρειαζόταν να παίξει με προσωπικότητα. Έτσι. Έτσι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Όχι, όχι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και όλο αυτό που συζητάμε για την προσωπικότητα και τη γνώση που είχε και ο Βιερίνια, γιατί είχε περάσει τα χρόνια στην πρώτη του θητεία στον ΠΑΟΚ, είναι και ο λόγος που διαφοροποιούνταν η μεταγραφή του. Δηλαδή είχε το κάτι παραπάνω και άξιζε τα παραπάνω λεφτά για να έρθει να το δώσει. Ακριβώς. Το κάτι παραπάνω. Και τώρα για να την κλείσουμε αυτή την κουβέντα με τους πλάγιους μπακ, χτες νομίζω ότι θέλει πολύ προσπάθεια και μπόλικο μοντάζ για να βρούμε, ναι, πότε Βιερίνια και Μάτος δεν αγωνίζονται ως εξτρέμ. Γιατί είναι και ο Μάτος από την άλλη πλευρά. Δηλαδή είναι μόνο Βιερίνια. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Ακριβώς. Υπάρχει πλουραλισμός. Γι' αυτό είπα και πριν ότι ο ΠΑΟΚ έχει. Δηλαδή μπορεί να αναπτυχθεί από τα άκρα, από τον άξονα, από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά, με τον ίδιο τρόπο. Έχει περάσει ένα εκπληκτικό ότι όταν χάνουν την μπάλα περσάρουν γρήγορα, ώστε να ανακτήσουν γρήγορα την μπάλα και να βγάλουν επιθέσεις μέσα από κλεψίματα. Είναι πολύ στοιχεία, γι' αυτό πρέπει να δώσουμε και τα άφησμα και στο Λουτσέσκου, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρασε δύσκολα κι αυτός. Και μέσα σε... Γιατί όλοι μας είπαμε κάποια στιγμή, εντάξει, στην αρχή δεν είχαμε υπομονή και λέγαμε ναι, κάτι μήπως πρέπει να αλλάξει. Εντάξει, σε αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα, έτσι. Έτσι είναι, έχεις και τη διοίκηση που το στήριξε φυσικά. Ναι, ναι, γιατί δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Δεν ήταν εύκολο. Πάρα πολύ, Κώστα, εγώ δεν θυμάμαι, ήμουνα και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ στο πρώτο γύρο και ήταν μια απογοητευτική εμφάνιση, πρέπει να το θυμάστε κι εσείς. Φυσικά, με 10 παίκτες. Ήταν μια δύσκολη περίοδος εκείνη τη στιγμή για τον Λουτσέσκο. Και εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ο Λουκάς, που έχει πολύ μεγάλη σημασία να λέγεται από έναν άνθρωπο που έχει μπει στο γήπεδο και έχει παίξει για χρόνια μπάλα σε ψηλό επίπεδο, ότι τώρα ο προπονητής ξέρει πολύ καλά το υλικό του και αγωνιστικά και σε προσωπικότητες. Τότε ο προπονητής ψαχνόταν ακόμα και αυτό το ψάξιμο γινόταν και στα παιχνίδια. Βλέπεις τον Ολυμπιακό τώρα έχει αλλάξει 6 προπονητές σε ένα χρόνο. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί κανένας να κάνει κάτι. Κάποια στιγμή θα το βρει μπροστά του. Λοιπόν, να την ανοίξουμε λίγο την κουβέντα, γιατί νομίζω ότι επειδή είσαι και πολύ επικοινωνιακός, μας έτσι ανέλησε το πώς έχεις δει τον ΠΑΟΚ εσύ. Το έχω αυτό. Γελάει ο Γενικά. Λοιπόν, είσαι από τους πιο επικοινωνιακούς που πέρασαν ποτέ, που φόρησαν τη φανέλα. Εντάξει, μιλάω για τα τελευταία 40 χρόνια, έτσι. Καλά. Υπάρχουν και γενικά και ιστορίες που το συνοδεύουν για το ότι η παρέα μαζί του ότι έχει πολύ ψωμί. Έτσι λένε οι κακές και οι καλές γλώσσες. Ψωμί, τυρί, αχλάδι, ό,τι θες. Τα πάντα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ποδοσφαιρικά καθαρά. Γίνεται κουβέντα. Τον διέκοψε το Γρηγόρη τώρα. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Γίνεται κουβέντα για τον Μαωρίσιο. Κουβέντα. Κουβέντα που σε σχέση με το ότι περιμέναμε περισσότερα. Έρχεται, θα έρθει, τι βλέπεις αυτό τον παίχτη εσύ? Εγώ, Κώστα, πιστεύω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κάτι δεν έχει βρει ακόμα στην ομάδα. Θεωρώ όμως ότι έχει τα προσόντα και έχει και τα στοιχεία αυτά, ότι κάποια στιγμή
να μπει στην ομάδα και τώρα είναι ιδανικό κιόλας ότι η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή είναι πιο ιδανικό το μέρος τώρα, έτσι, ξέρεις, είναι η ομάδα που πάει καλά, που έχει ψυχολογία. Τώρα ένας παίκτης τέτοιος που φαίνεται ότι έρχεται από πίσω μπορεί να μπει πιο εύκολα. Εγώ τον πιστεύω πάντως, Κώστα. Ναι. Έχει τα στοιχεία. Τι πιστεύεις ακριβώς. Δηλαδή να γίνεται κουβέντα. Εγώ και εγώ τον πιστεύω. Θεωρώ ότι δεν έχουμε δει ούτε το 50% αυτού του ποδοσφαιριστή σε σχέση με το τι κουβαλούσε όταν ήρθε. Ναι, ναι. Κοίτα, είναι μια περίπτωση που μπορεί να θέλει και το χρόνο του της προσαρμογής και όλα αυτά. Εντάξει. Νομίζω όμως ότι είναι ένα παιδί το, όπως είπες και εσύ, δεν έχει ακόμα δείξει αυτό που πρέπει να δείξει. Νομίζω πρέπει να περιμένουμε. Θα του δώσουμε πίστοση χρόνου και πρέπει να του δώσει και η ομάδα πίστοση χρόνου. Ναι, του δίνει η ομάδα. Πάντως, ο προπονητής που χρησιμοποιεί δεν είναι. Ένα προπονητής που νομίζω ότι έχει να δώσει πολλά παραπάνω. Σίγουρα έχει να δώσει πολλά παραπάνω. Πολλά παραπάνω. Ξέρεις τι πιστεύω. Ότι όταν ο Μαωρίσιο πατήσει καλά και δώσει τον καλό του εαυτό στον ΠΑΟΚ, τότε είναι που θα απογειωθεί η απόδοση της ομάδας. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί και να μην εξαρτάται από το Μαωρίσιο η εξέλιξη του παιχνιδιού. Αλλά έχω μέσα μου την πεποίθηση ότι όταν έχει ο Μαωρίσιο. Έχει μια λογική αυτό, ναι, έχει μια λογική. Γιατί τα στοιχεία που έχει δείξει, που είχαμε δει, δηλαδή είναι, εντάξει, είναι εκπληκτικά. Α, τα δούμε. Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι. Ίσως μπορεί να αυτές οι βασικές αιτίες, ας πούμε, για τις οποίες δεν έχει πιάσει ακόμα μια απόδοση κοντά στο ταβάνι του. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που θέλουν, όχι, νομίζω ότι είναι και, θέλουν και το ρυθμό τους. Νομίζω ένα παιδί το οποίο πρέπει να πάρει λίγο ρυθμό παραπάνω. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια τώρα. Ναι, ναι, έχουμε, Λουκά, έχουμε και το παράδειγμα του Βαρέλα που είναι άλλος παίκτης συγκριτικά με τον περσινό Βαρέλα. Και εγώ θα προσθέσω και στην περίπτωση του Μαωρίσιο ότι ήταν και περίεργο το καλοκαίρι για εκείνον. Στην αρχή προβλήματα. Για τον Βαρέλα, θυμάμαι, δηλαδή και στις αρχές φέτος υπήρχαν λόγια αυτά με τον Βαρέλα, με αυτά είναι βαρύς, είναι έτσι. Εντάξει, βλέπουμε ένα Βαρέλα όμως τώρα που λες Παναγία. Έχει δώσει, ναι, ναι. Έχει δώσει απαντήσεις, εννοείται. Λοιπόν, εγώ αυτό που πήγα να πω πριν είναι. Ξεφεύγοντας... Λες Παναγία μου, κάτσε ρε, μην τον αφήνεις. Άστο να τον ρωτήσεις. Δεν ακούς τι λέει. Λείψε ένα Βαρέλα που λες Παναγία μου. Τι Παναγία μου, δηλαδή τι Παναγία μου, για πες μας. Έλεγε Παναγία μου, βοήθεια να μην το βρω απέναντί μου. Ναι, βοήθεια να μην το βρω απέναντί μου. Είναι ο καλύτερος αμυντικός στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ναι. Ναι. Πολλοί έλεγαν ότι αυτός και ο Μολέδο είναι το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή καλύτερο. Είναι ο πιο ισορροπημένος, είναι ο πιο ισορροπημένος, είναι ο πιο... Δηλαδή βλέπεις ότι έχει πολύ καθαρό μυαλό, είναι πολύ σωστές τοποθετήσεις, αρχίζει και επικοινωνεί και περισσότερο, πρέπει να έχει μάθει και 2-3 ελληνικά καλά. Εντάξει. Όλα αυτά βοηθάνε. Κοίταξε, οι Αφρικάνικα θα μάθαιναν οι άλλοι ελληνικά αυτός. Πιο εύκολο είναι να μάθει αυτός ελληνικά. Μάλλον. Οι Αφρικάνοι, να σου πω κάτι, οι Αφρικάνοι είναι λίγο δύσκολοι στα ελληνικά. Δεν είναι, κοίταξε να τις έζησες στην Πορτογαλία, έτσι δεν είναι. Εγώ θυμάμαι, να κάνουμε και λίγο πλάκα. Οι μόνοι ξένοι που είχαν έρθει ήταν ο Σπάσης, μίλησε ένα μήνα. Καλά, Σπάσης ήταν Έλληνας τώρα, τι συγκρίνεις τώρα, Σπάσης. Και ο Τετράτζε, εντάξει, ήταν άλλη περίπτωση. Ο Τετράτζε δεν μίλησε ελληνικά σε ένα μήνα. Μίλησε σε 20 μέρες και άνοιξε μαγαζί για Θεσσαλονίκη, δεν έχει ξανά. Έχει 20 μέρες, δεν έχει ξανά. Ο Τετράτζερ κοιτούσε κρυφά στην Ελλάδα τότε και δεν το ξέρατε. Δεν έχει ξανά. 20 μέρες είναι ξένος και άνοιξε και μαγαζί. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. Ο Αμπονσά. Ο Αμπονσά ήξερε, καταλάβαινε, αλλά δεν τα μίλωσε. Δεν τα μίλωσε. Καταλάβαινε τα πάντα πάντως. Καταλάβαινε, αλλά δεν μίλωσε. Δηλαδή μπορείς να ήσουν για καφέ μαζί του και έκανε συζήτηση κανονική στα αγγλικά. Όλα καταλάβαινε τα πάντα, αλλά απλά δεν μίλωσε. Μιλούσε στα αγγλικά. Εμείς μιλούσαμε στα αγγλικά, αυτός μας απαντούσε στα αγγλικά. Σουρεάλ καταστάσεις. Τρομέρες. Και ο Κόβιτς. Πάπα, ήταν σχολή το χούρου. Ο Μπουφόν του τελικού όμως ήταν, έτσι. Ναι, ναι. Τι, ναι. Κανείς δεν το πίστευε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η ομάδα πιστεύεις ότι έχει καταφέρει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ να πάρει από αυτά τα παιδιά αγάπη για την ομάδα? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν το βλέπαμε αυτό. Το είπες νωρίτερα, αλλά θέλω να σταθώ. Νομίζω ότι έχει αρχίσει, Κώστα, έχει αρχίσει και γίνεται αυτό. Δηλαδή και είναι και ένα στοιχείο που αρχίζει η ομάδα και ρολάρει, αρχίζει η ομάδα και δείχνει, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όλα αυτά φαίνονται. Νομίζω ότι έχει αρχίσει με τα παιδιά και έχουν μπει στο κλίμα της ομάδας. Έχουν καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα,
ο κόσμος φυσικά είναι πολύ σημαντικό, τους έχει δέσει και φαίνεται αυτό και νομίζω τώρα έτσι πως τα πράγματα θα τους έχει αγκαλιάσει ακόμα και στην πόλη μέσα. Έτσι, όλα αυτό καταλαβαίνουν. Πρέπει να καταλάβουν αυτή. Κερδίζει η ομάδα, ούτε στον κύριο πόλη δεν πρέπει να πληρώνουν. Όχι. Τίποτα, εντάξει. Μετά τον τελικό τρώγαμε ένα μήνα τσάμπα. Παίρνουμε κι εμείς μια γεύση από το ψωμί που λέγαμε νωρίτερα. Λοιπόν, να πάμε και για καφέ. Να πάμε και για καφέ. Μην μείνουμε μόνο συνέντευξη. Δεν είχε εκπτώσεις και πέραμε εκπτώσεις. Μετά τον τελικό του ένα τώρα λες. Καλά, εντάξει, εκείνο ήταν χωρίς διοίκηση. Μόνο ομάδα και προπονητής υπήρχε, τίποτα άλλο δεν υπήρχε. Α, και 4-5 οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ανέλαβαν το ρόλο διοίκησης για να παίξει η ομάδα στον τελικό τους, της Φιλαδέλφειας. Τέλος πάντων, μπορεί να γίνει βιβλίο εκείνος ο τελικός. Να σε ρωτήσω το εξής. Ναι. Το Λουτσέσκου τον πίστευες, όχι τώρα, όταν αμφισβητήθηκε, πίστευες ότι μπορεί να καταφέρει να γυρίσει το κλίμα και να φτιάξει μια ομάδα? Έχοντας μια αποτυχημένη... Για να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν το πίστευα. Αλλά να λέω την αλήθεια, έτσι, για να λέω ότι εγώ πίστευα ότι θα κάνει... την αλήθεια, γι' αυτό σε έλεγα, την αλήθεια να πεις. Αυτό που έβλεπα στην αρχή, αυτό έλεγα ότι δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος, αλλά ο άνθρωπος μας διέψευσε, γι' αυτό πρέπει να το σηκώσει η αρτηριά μας. Μάλιστα. Εντάξει, είναι... Να είμαστε ειλικρινείς, για να λέμε την αλήθεια. Μην λέμε ότι... Μα αυτή είναι η αλήθεια. Ότι με την πρόσληψή του. Με την πρόσληψή του. Δηλαδή, να καταλάβεις τι θα ξέρεις τι άλλο θα πει. Με την πρόσληψη, το ίμιση των οπαδών ξεσηκώθηκε εναντίον. Τον αφισβητούσε, ναι. Το ίμιση των οπαδών. Υπήρχαν ότι, εντάξει, ότι ήταν στην Ξάνθη, ότι ήταν αμυντικογενής, ότι άλλο Ξάνθη, άλλο ΠΑΟΚ. Εντάξει, όλοι αυτοί αυτά λέγανε. Όλος ο κόσμος αυτά λέγανε. Ξεκινάμε αποτυχίες. Έρχεται ο αποκλεισμός από την έστρα σου. Φέρνει ο ΠΑΟΚ ισοπαλία με το Λεβαδιακό πρωτοαγωνιστική. Και το κλίμα γίνεται ακόμα χειρότερο. Δηλαδή το 50% γίνεται 60, 70, 80% και έχει να παλέψει με την συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθρων. Ή άντε πάτε να μην πούμε με την πλειοψηφία των φιλάθρων. Και ενώ έχει και το δίκιο με το μέρος του, γιατί η ομάδα ψάχνεται και είναι λογικό να ψάχνεται εκείνο το διάστημα. 100%. Αλλά ποιος να το καταλάβει, αφού υπάρχει δίψα για το πρωτάθλημα. Σε μια περίοδο δύσκολη, με ανακατοσούρα, με παίκτες, με όχι μεταγραφές, με μεταγραφές. Εντάξει, ήταν και δύσκολη περίοδο που μπήκε, αλλά. Κανένας όμως δεν πίστευε ότι θα ανατρέψει το κλίμα και ότι θα δώσει αυτήν την εικόνα που δίνει τώρα ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι αυτή. Και εντάξει, και με εμένα το ευχάριστο ήταν που πίστεψε και σε παιδιά, δηλαδή στον Βιμνιό, στον Μπέλκα. Είναι σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να την κάνω την κουβέντα, παρότι πραγματικά δεν σε προλαβαίνουμε. Και σου λέω, πρέπει εκτός από τη συνέντευξη να πάμε και για καφέ, γιατί το ψωμί που δίνεις εσύ και στον αέρα και θα δώσεις και από κοντά είναι απίστευτο. Δεν θα αντέξουμε. Να ξεφύγουμε λίγο από την κριτική μόνο που σχετίζεται με τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, η ΑΕΚ είναι δεύτερη, ο Ολυμπιακός είναι τρίτος. Γενικά, πώς βλέπεις το πρωτάθλημα, πώς βλέπεις και τη μάχη με τους ανταγωνιστές, πώς βλέπεις και τους ανταγωνιστές? Εγώ δεν βλέπω καμία μάχη, θέλω να είμαι πολύ έτσι, δηλαδή δεν θέλω να το παίξω για αυτά, θέλω να τελειώσει, να το πάρει ο ΠΑΟΚ και να πάμε παρακάτω. Εντάξει, εγώ αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή. Εγώ το βλέπω, με ικανοποιεί η ομάδα, μου αρέσει, θέλω να τη βλέπω. Δηλαδή τι άλλο. Σε γεμίζει, δηλαδή χθες κάθε σε έβλεπα εδώ, με γέμισε. Δηλαδή έλεγα να μην τελειώσει το μάτς. Να μην τελειώσει το μάτς. Εγώ νομίζω ότι τελείωσε, για να μην είμαστε και έτσι, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει 89% πιθανότητα να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό σε ΠΑΟΚ βλέπουμε σήμερα, έτσι. Ναι, ναι. Σε επίπεδο διαχείρισης. 90%. Έτσι λέω, Κωστά. Αυτό που βλέπω τώρα, έτσι. Αυτό που βλέπω Καλά, τώρα. Με αυτό που βλέπεις και από την ΑΕΚ όμως, έτσι. Δηλαδή παίζει ρόλο. Και η ΑΕΚ έχει βγάλει μια δυνατή ομάδα και αυτοί που φαίνονται ότι βγάζουν υγεία. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ και λόγω Europa League παίζει το ρόλο και αυτό. Γιατί το Πέμπτη με Κυριακή είναι λίγο δύσκολο. Και θυμάστε ότι όταν η ΑΕΚ είχε το Europa League είχαν αρκετές σοπαλίες. Και μια είχε κάνει δύο σοπαλίες νομίζω μετά από Europa League. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν είναι και εύκολο αυτό. Γενικά δεν είναι εύκολο. Είναι ένα σύν για τον ΠΑΟΚ αυτό. Εντάξει, βέβαια, από την άλλη υπάρχει ένα επιχείρημα στην... Και σύν το ότι έχει το πρόγραμμα που έχει μέσα στην Τούμπα, έχει και την ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα, έτσι. Ναι, έτσι είναι και τον Ολυμπιακό. Και τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει, δεν το βλέπω δηλαδή. Τελείωσε ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι γεγονός και αυτό δεν είναι. Με τους μείον 3 πάει 9 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ στο βαθμολογικό πίνακα. Τελείωσε. Εντάξει, καιρός ήταν. Ήταν καιρός. Κούρασε. Καιρός ήταν, βέβαια. Κούρασε.
κούρασε. Το ξέρω ότι κούρασε. Κούρασε. Καλά, εντάξει τώρα. Αν τον βάλουμε τον Λουκά να απαριθμίσει αγώνες με Ολυμπιακό και τι έχει γίνει στην Τούμπα και εκτός. Ούτε αύριο δεν τελειώνει. Θα σου πει όργια, άστο. Άστο, θα πάμε και σου πείτε για τον εισαγγελέα. Γιατί θα πάμε. Σπυριά. Καλό είναι να ακούγονται ο Λουκά για να ξέρει και ο κόσμος τι έχει περάσει ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Όχι να τα λέω εγώ. Να τα λένε αυτοί που βιώσατε στο πετσί σας την αδικία και με ομαδάρες. Υπάρχει τόσο εγωισμός και τόσο ξεροκεφαλιά που δηλαδή καμιά φορά γελάς πάνω το άσπρο μαύρο να γίνει και λες δεν γίνεται, ρε, πώς θα γίνει, αλλά εντάξει, περασμένα ξεχασμένα, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Ωραία. Ωραία, εντάξει. Έχουμε πολύ καλή εικόνα γενικά από αυτά που μας είπες, οπότε θα περιμένουμε να δούμε και στην πορεία και μακάρι και κάποια στιγμή αργότερα στη συνέχεια να κάνουμε και μια κουβέντα με τον ΠΑΟΚ να είναι ακόμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά... Όλοι το ευχόμαστε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα και το λέω σοβαρά να το πιούμε και τον καφέ γιατί ήταν εξαιρετική και η επικοινωνία έστω και τηλεφωνικά. Δεν θα το αντέξετε, αν και το θέλετε, δεν θα το αντέξετε. Εντάξει. Ωραία, εντάξει, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλημέρα μου, όλοι. Να είσαι καλά, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα. Καλημέρα.